δεν έχει συνδεθεί η πόλη με την ουσιαστική έννοια της, έτσι πώς το εννοείτε, γιατί αντιλαμβάνομαι τι λέτε, σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. Είναι. Δεν αξιοποιούμε την πόλη δηλαδή επιχειρηματικά. Και αυτός είναι ο δικός μας ο σκοπός. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η νέα διοίκηση, αυτές τις μέρες κλείνουμε χρόνο, έχουμε ολοκληρώσει σε όλα τα επίπεδα τον σχεδιασμό μας, τον προγραμματισμό μας, με επίπονες διαδικασίες, αρκετές συνεδριάσεις και αρκετές συνεννοήσεις και στο εσωτερικό του επιμελητηρίου, αλλά και με όλους τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι ερευνήσαμε ότι εμπλέκονται στα ζητήματα που θέλουμε να αναπτυχθούμε. Έχουμε ολοκληρώσει, βρισκόμαστε σε ένα τελικό στάδιο και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά εκείνο που μας ενδιαφέρει απόλυτα είναι να καταγράψουμε όλο τη δομή της επιχειρηματικότητας της Καστοριάς σε ένα νέο μοντέλο επικοινωνίας, σε ένα νέο μοντέλο παρουσίασης και προβολής, πιο σύγχρονο, πιο καινοτόμο, και να τη συνδέσουμε άμεσα με την πόλη και το τουριστικό της προϊόν, που για μας κατεξοχήν έχει να κάνει και πρωτοστατεί, πιστεύω, η βυζαντινή υπόσταση της πόλης. Εννοείται ότι... Είναι ταυτότητα αυτό, έτσι? Είναι ταυτότητα, ναι. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει πλέον να συγκεκριμενοποιούμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι σε επίπεδο σχεδιασμού, το είπε και ο κύριος Ζιμπίδης, θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινάμε κάποιες υλοποιήσεις. Και από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε αυτόν τον προσανατολισμό και πολύ σύντομα ολοκληρώνουμε το συγκεκριμένο έργο, το οποίο επί της ουσίας και η πρώτη δράση θα έχει να κάνει με την Βυζαντινή Καστοριά. Δική μου άποψη, επειδή το έχουμε αναλύσει το θέμα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι χωρίς συνεργασίες δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα, όσο χαρισματικός και να είναι κάποιος και όσο και να έχει budget, όπως ήταν και στο παρελθόν, σε καμία περίπτωση χωρίς συνένεση, χωρίς την απαραίτητη συνένεση, δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο του. Θα βρίσκει μόνο εμπόδια στο δρόμο του. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το θέμα ότι δεν έχουμε συναντήληψη. Έχω την αίσθηση ότι έχει να κάνει με ένα τεράστιο νομοθετικό κενό, το οποίο δυστυχώς ξεκινάει από ένα σπάσιμο αρμοδιοτήτων. Αυτή τη στιγμή για τον τουρισμό που μιλάμε περισσότερο σήμερα, έχουμε την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας που έχει ένα κομμάτι της Καστοριάς. Η Αντιπεριφέρεια Καστοριάς νομίζω ότι έχει κάποιες αρμοδιότητες στον τουρισμό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας στο κομμάτι του τουρισμού έχει αρμοδιότητες. Οι τρεις δήμοι έχουν ξεχωριστές αρμοδιότητες. Το επιμελητήριο έχει ξεχωριστές αρμοδιότητες. Ένας αχταρμάς δηλαδή. Και ο καθένας επί της ουσίας δεν δουλεύει πάνω σε μια συγκεκριμένη βάση που θα έπρεπε να αποφασίσουμε για να πούμε ότι σε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό κουμπώνουμε όλοι και πηγαίνουμε ομαδικά. Δεν θέλω να υποβαθμίσω κανέναν. Ο καθένας πιστεύω ότι από τη δική του μεριά κάνει κάποιες προσπάθειες, αλλά τουλάχιστον στη δική μου την αντίληψη, όταν αυτές οι προσπάθειες δεν ανήκουν σε ένα κεντρικό σχεδιασμό, νομίζω ότι όσο καλές και να είναι, που κάποιες είναι πάρα πολύ αξιόλογες, νομίζω ότι κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, γιατί έχουν να κάνουν, καταλαβαίνετε, με μια συγκεκριμένη τακτική και όχι με στρατηγικές. Ναι,